Alves. Ωραία κίνηση από τον Χριστοφή, τρέχει, είναι γρήγορος, κερδίζει τους παίχτες της Ανόρθωσης, έχει ευκαιρία για το 2-0, ο ασίστ το κάνει! Στο 61ο λεπτό η Ομόνια φτάνει σε δεύτερο γκολ με τον Πορτογάλο. 2-0, πάλι εδώ η εξαιρετική μεταβίβαση, η κούρσα που έκανε ο Χριστοφή, το έτοιμο γκολ που έδωσε στο συμπαίχτη του. Παίρνει ένα σημαντικό πλέον προβάδισμα η Ομόνια. Κεφαλιά για τον Ασίς, το σούτ στα δίχτυα, καταπληκτικό τέρμα από τον Νούνο Ασίς. Από το πλάγιο η κεφαλιά του Άλβες και το βολέ στον ουρανό των δίχτυων του Πλάζιτς. Πολύ ωραίο το γκολ, έξοχη συνεργασία των οποίο με βάση το αποτέλεσμα αυτό πάει για ανάδειξη πρωταθλήματος σήμερα. Ομόνια πάει για τρίτο γκολ και το πετυχαίνει με τον Ασίς. Νούνο Ασίς. 3-0 η Ομόνια δίνει διαστάσεις στη νίκη της για την Ομόνια. Ο Χριστοφή. Νούνο Ασίς μπαίνει στην περιοχή. Νούνο Ασίς και το σουτ. Εξαιρετικό τέρμα. Δέστε τι κάνει. Παίρνει την μπάλα από το πλάγιο του Σκαραμοτσίνο. Ένας, δύο παίχτες στο σουτ. Ο Σκέμπρη έκανε καλή κίνηση. Πέρασε για τον ασίστ. Φάτσα με τον Σεύκους. 1-0 για την Ομόνια. Εδώ η πολύ ωραία φάση. Κοιτάξτε πόσο ωραία βλέπει τον ασίστ. Ιδανικό ψύχρεμο τελείωμα από τον 35χρονο Πορτογάλο. 1-0 η Ομόνια. Ο Νησίφορος Σταύρου κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τράντε Εφρέμ. Χαμηλά στην περιοχή για τον ασίστ. Η ευκαιρία και το γκολ. 2-0 για την Ομόνια. 10ο λεπτό. Η γρήγορη κίνηση του Εφρέμ. Δέστε. Περνά. Ασίς. Κυριάκου, έσκαψε μια μπαλιά για τον Ασίς, ευκαιρία για την Ομόνια, 2-0 η πράσινη με το γκολ από τον Νούνο Ασίς. Της φιλοξενούμενης ομάδας, βλέπετε εδώ, φεύγει στην πλάτη της άμυνας, θα το ξαναδούμε το πρώτο διαθέσιμο replay. Από την ΑΕΚ δεν υπήρξε κάποια διαμαρτυρία για offside, φαίνεται ότι φεύγει από κανονική θέση ο Ασίς. Πέρασμα για τον Ράμος. Κάνει κίνηση ο Κίριμ και παίρνει μπάλα με προϋποθέσεις ο Σλοβαίνος. Θα κάνει το γύρισμα 1-0. Με τον Νούνο Ασίς που ήταν να μην πάλι το πρώτο γκολ. Δεν σκοράρει εύκολα ο Πορτογάλος, αλλά όταν το κάνει δείχνει να έχει μια συνέχεια. Το κάνει και τώρα. Τζέισον Δημητρίου για τον Μάκο. Τώρα για τον Χόλγερσον. Γίνεται λάθος. Ασίς στο πλασέ. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-2 για την Ομόνια με τον Νούνο Ασίς και δικαιώνεται ο Καϊάφας που ήθελε η ομάδα του να πιέσει ψηλά για να πάρει μπάλα. Πάση με τον Τζέισον Δημητρίου στον Μάκο και αυτός να γυρίζει για τον Χόλτερσον να γίνεται το λάθος. Ο Ασίς που καιροφυλακτούσε, κέρδισε μπάλα, έκανε τον πλασέ. 1-2 η Ομόνια που ανατρέπει τα δεδομένα που είχαν δημιουργηθεί από νωρίς το σκορ με τον γκολ του Γκονσάλβες. Έχει την απάντηση με τον Γκαρσία και με το πλασέ εδώ του Ασίς. Και αμέσως θα αφήσει για τον Λεάντρο, ο οποίος ψάχνει τον ποτέ. Μπαλιά δυνατή για τον Ασίς. Το πλασέ από τον Ασίς και η μπάλα γκολ. 1-1. Η Ομόνια που ισοφαρίζει με τον Ασίς. Εδώ ξανά η μπαλιά. Ο Καρλάο δεν μπορεί να ακολουθήσει ο Ασίς. Πλασάρι τον Χιώτη, το 1-1. Και από εκεί στον Χιώτη, κάνει λάθος ο Χιώτης. Ασίς από μακριά το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα. 2-1, 1-2 αν προτιμάτε καλύτερα από τον Ασίς. Ξανά το γύρισμα από τον Κακά. Ο Χιώτης κάνει λάθος
Κερδίζει ο Ασίς και από μακριά και από δύσκολη θέση. Λασάρη στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. 1-2 στο 56. Κοιτάξτε τον Ασίς, το πείσμα του οποίου θα φέρει τον γκολ. Κυνηγάει τη φάση. Ο Χιώτης δεν έκανε καλή πάσα. Ξανά το πλασέ και η μπάλα αργά θα καταλήξει στα δίχτυα του ΑΠΟΕΛ. Ωραία, πολύ ωραία. Αλλαγή της μπάλας με τον Φοβανά. Η σέντρα για τον ξεμαρκάει στο Κιρ που κατεβάζει. Θα γυρίσει από κοντά. Τώρα θα γίνει το 3-0 από τον Νούνου Ασίς. Σε ρυθμό προπόνησης πλέον στο 35 λεπτό. Η Ομόνια καθαρίζει το παιχνίδι με ένα τρίτο γκολ. Αυτή τη φορά με τον Νούνου Ασίς. Εδώ ξανά η σέντρα του Κουλών. Στο ξεμαρκάει στο Κιρ που κατέβασε. Συρτάει η σέντρα. Περνάει αρχικά από τον Ασίς. Στη συνέχεια η πάσα τον Σκέμπρη. Δεν μπορούσε να λαθέψει για δεύτερη φορά ο Ασίς. Τη στέλνει στον ουρανό των δικτύων του Στυλιανού για το 3-0. Με πάσα για τον Τσούρουριτς, αυτός πίσω στον Στέινμπορς. Λάθος που κάνει ο Στέινμπορς. Ο Σέριντάν θα δώσει έτοιμο γκολ και θα γίνει τελικά από τον Ασίς, αφού έγινε σοβαρό λάθος από το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της Νέας Σαλαμίνας. Η Ομόνια ξαναπαίνει στο παιχνίδι στο 50. Είναι πολύ πιο επιθετικό και το ράφος. Φάσιο Νησίφορε, η Ομόνια μπροστά με τον Ασίς. Μόνος, να το 3-3. Ο Ασίς με δεύτερο προσωπικό γκολ το παίρνει προσωπικά. Ξανά εδώ η φάση. Πολύ ωραία παλιά από το Βεντέ. Έμεινε στα πόδια του Ασίς. Φοβήθηκε το μαρκάρισμα εκεί ο Γκράιμς. Πολύ ωραία η εναλλαγή της μπάλας και το τελείωμα. Φεύγει ο Ασίς, εκτελεί, νικάει τον Γιούνις και ανοίγει το σκορ. 1-0 για την Ομόνια στο 13 με το τρίτο εφετινό γκολ του Νούνου Ασίς και πρώτο μετά από ένα δίμηνο. Ο Νούνου Ασίς που είχε σκοράρει 2 γκολ στην πρεμιέρα κόντρα στην Νέα Σαλαμίνα στις 22 Αυγούστου, 2 μήνες μετά, 62 μέρες για να ακριβολογούμε. Βλέπει και πάλι δίχτυα, αυτή τη φορά από τα 11 βήματα. Ανοίγει το σκορ για τους πράσινους το 13. Ο Ρουσιάς θέλει να βγει μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία για την Ομόνια με τον Ονησίφορο. Ρουσιά, τώρα το σούτο Μιχαήλ. Νέα ευκαιρία με τον Ασίς. 2-0. Τέλος το παιχνίδι με τον κάπτεν της Ομόνιας να πανηγυρίζει έξαλα την επιστροφή του Τριφυλιού στα νικηφόρα αποτελέσματα. Εδώ ο Ρουσιάς είναι αυτός ο οποίος θα νικήσει τον Κούσουλο. Θα κάνει το σουτ, διώχνει ο Μιχαήλ δύσκολα, έρχεται όμως ο Ασίς. Εκεί δεν μπορεί να το χάσει τον γκολ ο Πορτογάλο. Ενώ τώρα έχουμε τον γκολ για την Ομόνια. Ο Ασίς είναι ο σκόρερ. Στο 10ο λεπτό έχασε την ευκαιρία και στην επόμενη φάση που του δόθηκε άνοιξε το σκορ. Η μεγάλη πάσα. Έχει βγει η μπάλα εκτός. Και ο βοηθός... Μιας και το ανέφερες, αυτή είναι η 12η συμμετοχή για τον Ρουσά και η 5η στην 11η. Εδώ ο Ασίς φεύγει από πλάγια θέση. Φάτσα με τον Κίττο και το 2-0 θα το κάνει τώρα ο αρχηγός της Ομόνιας. Πήρε πάνω του την προσπάθεια, τέλειωσε την φάση. Έκτο γκολ για τον Ασίς, δεύτερο για την Ομόνια στο 21. Λίγο πριν την συμπλήρωση. Αυτή είναι η πιο παραγωγική σεζόν για τον Ασίς. Να ξαναδούμε όμως τη φάση για να σας ακούσουμε. Εδώ παίρνει την μπάλα, βλέπει ότι έχει χώρο. Πάει απέναντι από τον Κίττο αποφασιστικά, τον πλασάρει. Και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Κύπριου τερματοφύλακα για δεύτερη φορά στο παιχνίδι. Μπορεί. Είναι αλήθεια ότι φέτος ο Ασίς προσφέρει πολλά και στο κομμάτι αυτό. Ράμος ο Ασίς και ο Σκέμπρη. Η σέντρα των Σέριντάν. Ο Ασίς από κοντά, να τον γκολ. Τα θεμέλια γίνονται, οι βάσεις μάλλον γίνονται θεμέλια πρόκρισης για την Ομόνια. Η εναλλαγή της μπάλας για ακόμα μια φορά με τον Κίλιαν Σέριντάν να δίνει στη σωστή στιγμή την πάσα. Πήγε ο Σκέμπρη στο πρωτοδοκάρι. Ακολούθησε την φάση ο Ασίς. Από τη στιγμή που ήρθε μπροστά του η μπάλα ήταν πολύ δύσκολο να χάσει αυτό τον γκολ. Για την Ομόνια συνεχίζεται η φάση, κεφαλιά γκολ τώρα για την Ομόνια στο 28 με τον Νούνο Ασίς. Το 1-0 θα έρθει για την Ομόνια στο 28ο λεπτό με κεφαλιά από τον αρχηγό της. Με τον Ράμος να κάνει τη σέντρα. Ο Ασίς στο σωστό σημείο καρφωτή κεφαλιά. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα και θα κάνει το 1-0 στην επανάληψη για να κάνει την ομάδα του πιο επιθετική. Ασίς κατεβάζει, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Ασίς απέναντι από τον Ουρεντινόφσκι. Πλασέ 2-0 για την Ομόνια στο 44.
Δύο γκολ από τον Ασίς. Εξαιρετικό αυτό. Πέρασε και αυτό μάλλον. Πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 44. Ο Πορτογάλος κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Επιστρέφει στις εξαιρετικές εμφανίσεις. Εδώ θα πάρει την κεφαλιά ο Σέριταν. Ο Ασίς με δύο αντιπάλους θα περάσει και τους δύο και κάτω από τα πόδια τον Νουρετινόφσκι για να κάνει το 2-0 και θα ακούσει φυσικά το όνομά του ρυθμικά από την κερκίδα από τον κόσμο της Ομόνιας. 2-0 για την ομάδα του Μιλόγεβιτς με αυτόν τον τρόπο. Τον Σέριταν και πάλι για τον Μαρκάσα. Η πάσα για τον Ασίς που βγαίνει στην πλάτη της άμυνας. Το shoot goal! 0-1 στο 49 με τον Ασίς να σκοράρει. Εδώ ξανά εκπληκτική πάσα από τον Μαρκάσα στον Ασίς, στο διαγώνιο σουτ. Νίκησε τον Κόπριβετς το 0-1. Βγήκε στην πλάτη του Σβεσκλέν, έκανε το σουτ. Ναι, βάζει κι άλλο μέσο, έτσι Άρη. Να δούμε εδώ την προσπάθεια με τον Ασίς για την Ομόνια. Ευκαιρία, ο Πορτογάλος περνάει τους πάντες και τα πάντα. Μόνος Αϊθάρ, τώρα τον γκολ. Όμορφο γκολ από τον Νούνο Ασίς, ο οποίος αν το κατάφερνε στο πρώτο κομμάτι της φάσης θα μιλάγαμε για ένα από τα πιο ωραία γκολ της χρονιάς. Για το πολύ όμορφο γκολ εδώ του Νούνο Ασίς. Και κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία θα περάσει τον Μόισοφ και τον Νίνου. Θα τον νικήσει ο Σαϊθάρ. Θα πάρει όμως το rebound με τον Μαρτσίνιακ ουσιαστικά να είναι αυτός ο οποίος δεν κάνει το κοντρόλ για να διώξει την μπάλα μετά την απόκριση του Σαϊθάρ. Και ο Ασίς θα κάνει το ΑΕΚ Ομόνια 1-3 στο 82ο λεπτό. Ωραία προσπάθεια από τον Γερόλικο, τον Νούνο Ασίς. Και πάλι εδώ από άλλη κάμερα το τρίτο γκολ της Ομόνιας απόψη.